Κύριε Καμπούρη, μία ανάσα πριν να ανοίξουν οι κάλπες και από ό,τι φαίνεται και όλοι συζητάνε για το ποσοστό της αποχής σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς πώς πάει η κίνηση εδώ στα γραφεία της ΔΕΠ και πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την κατάσταση με την αποχή. Εμείς έχουμε τελειώσει την προεκλογική μας εκστρατεία χθες, ολοκληρώθηκε. Έχουμε μοιράσει τα ψηφοδέλτια μας στα χωριά και στην πόλη. Έχουμε τους εκλογικούς μας αντιπροσώπους έτοιμους να πάνε στις κάλπες. Καλούμε λοιπόν και όλο τον κόσμο που θέλει να πάει να ψηφίσει, να πάει να ψηφίσει. Βέβαια, η ζέστη είναι ένας παράγοντας αποτρεπτικός, συν την πολιτική δυσαρέσκεια που μπορεί να υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους για τα τελευταία νομοσχέδια της κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, εμείς τους καλούμε να προσπεράσουν αυτά και να πάνε να ψηφίσουν. Και ας πάνε μετά στη θάλασσα ή ας γυρίσουν λίγο πιο μπροστά για να πάνε να ψηφίσουν. Θεωρείτε ότι η συμμετοχή, η παύλα αποχή, είναι το ζητούμενο, είναι ένα θέμα για αυτή την εκλογική διαδικασία? Κοιτάξτε, αυτό είναι πλασματικό γεγονός η εποχή, γιατί μέσα στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν οι συμπολίτες μας, οι συγγενείς μας, αυτοί οι οποίοι ζουν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς την αποχή και αυτό που ακούγεται. Σίγουρα ακούμε ότι θα υπάρχει μια αποχή μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα ξέρουμε ακριβώς και θα έχουμε εικόνα πόσοι θα είναι αυτοί. Αλλά θα είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες φορές, εκτιμούμε. Θα το δούμε όμως αύριο στην κάλπη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα πόσοι θα είναι, γιατί και άλλες φορές υπόθηκε ότι η αποχή θα είναι μεγάλη και στο τέλος δεν ήταν τελικά τόσο μεγάλη όσο έλεγαν τα γκάλουπ ή δημοσκοπήσεις. Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο κόμμα. Έτσι λοιπόν, εμείς καλούμε τους φίλους μας να έρθουν να ψηφίσουν αύριο. Θα είμαστε εκεί στα εκλογικά κέντρα. Παντού θα έχει έναν μέλος της Νέας Δημοκρατίας στις Ευρωευθυντικές Επιτροπές στα εκλογικά τμήματα ώστε να δώσουν τις πληροφορίες. Τα γραφεία μας θα είναι ανοιχτά και σήμερα και αύριο για να δίνουμε αυτές τις εξυπηρετήσεις στους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν που ψηφίζουν, γιατί έχουν αλλάξει, όπως είναι γνωστό, είναι κλειστά τα γυμνάσια και τα λύκεια και γίνονται εκλογές στα δημοτικά και έχουν αλλάξει τα εκλογικά τμήματα. Επίσης, να τονίσω ότι έχουν μειωθεί τα εκλογικά τμήματα και ότι βάζουμε 4 σταυρούς στο κάθε ψηφοδέλτιο. Εδώ έρχεται ο κόσμος στα γραφεία σας για να ενημερωθεί. Υπάρχει ενδιαφέρον? Αρκετός κόσμος έχει έρθει στα γραφεία μας και στο περίπτερο που έχουμε περάσει να πάρουν προεκλογικό υλικό και ψηφοδέλτια. Και ακόμη και σήμερα περνάει ο κόσμος να έρθει να πάρει ψηφοδέλτια και να ενημερωθεί για τις εκλογές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο σταυρός, ούτε είναι οι τοπικές εκλογές που όλοι πήγαιναν στα βουλευτικά γραφεία και το βάρος όλο αυτό πέφτει στην κομματική οργάνωση. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει και πολλή δουλειά για εμάς περισσότερη, γιατί είχαμε και μια μεγάλη προεκλογική καμπάνια με πολλά γκρουπ που περάσαν από εδώ, κλιμάκια από την Αθήνα, τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα τουλάχιστον για τον Μόσερο θα είναι από τα μεγαλύτερα, όπως είναι πάντα για τη Νέα Δημοκρατία σε όλη την Ελλάδα.